Έφτασε η ώρα για την συζήτηση με τον Υπουργό Παιδείας κ. Αντώνη Τρίτσι, ο λόγος στον Κώστα Γεωργιάδη που έχει μαζέψει τις ερωτήσεις. Το πρώτο συμπέρασμα που βγαίνει από τα τηλεφωνήματα και τα πάρα πολλά γράμματα που πήραμε είναι ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη σύγχυση σχετικά με τις διατάξεις νομοσχεδίου. Βέβαια, εμείς εδώ δεν μπορούμε να τα ξεκαθαρίσουμε όλα. Αυτό όμως που μπορούμε να κάνουμε, μπορείτε να κάνετε μάλλον, είναι να δώσετε το γενικό στόχο του νομοσχεδίου καταρχήν και τη φιλοσοφία του. Νομίζω είναι πράγματι χρήσιμο αυτό, γιατί υπάρχει κάποια σύγχυση στους καλοπροαίρετους. Δεν μιλάω για αυτούς που δεν είναι καλοπροαίρετοι. Στους καλοπροαίρετους υπάρχει μια σύγχυση που ίσως οφείλεται στο ότι εμείς δεν εξηγήσαμε παρκώς το τι γίνεται. Θα έλεγα απλά ότι αποτελεί αυτό το σχέδιο νόμου ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα που έχει τρεις κύριους στόχους για το θέμα που συζητάμε. Το ένα είναι ότι προάγει την παιδεία γενικότερα. Είναι μέσα στο πλαίσιο αναβάθμισης της παιδείας, αυτής της προσπάθειας που γίνεται τώρα. Το δεύτερο είναι ότι προάγει την ιδέα του αθλητισμού ως αξία. Κάτι που λείπει και διορθώνει πολλά κακώς κείμενα. Και για να είμαι πιο συγκεκριμένος, καλύπτει δύο σοβαρές ελλείψεις που υπάρχουν μέχρι σήμερα και που για μένα είναι και πρόβλημα παιδείας αλλά και πρόβλημα αθλητισμού. Το πρώτο είναι ότι δεν έχουμε το σωστό γυμναστή, το σωστό παιδαγωγό, το σωστό παιδοτρίβιο, όπως θα λέγανε οι πρόγονοί μας, και το σωστό προπονητή. Συνεπώς είναι ένα βήμα για να δημιουργήσουμε τον σωστό γυμναστή, τον σωστό παιδαγωγό. Το δεύτερο, που είναι επίσης μια έλλειψη που είχαμε μέχρι σήμερα, προάγει την ιδέα του αθλητισμού και της φυσικής αγωγής ως παιδαγωγική αξία για όλη την νεολαία μας. Δηλαδή αναφέρεται στα 2 εκατομμύρια παιδιά που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα σχολεία μας και τα οποία ξέρουμε ότι δεν γυμνάζονται, δεν έχει μπει αυτή η αξία μέσα τους και περιορίζεται η όποια προσπάθεια σε κάποιους λίγους. Αυτά είναι με απλά λόγια αυτό που συμβαίνει με τους στόχους αυτού του σχεδίου νόμου και πιστεύουμε ότι έχει υπάρξει μια κάποια σύγχυση. Μία μόνο διευκρίνηση θέλω να κάνω, γιατί θα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στις ερωτήσεις. Ναι. Γιατί αυτή είναι μια διευκρίνηση αρκετά αναγκαία. Μιλούμε για πανεπιστήμιο. Δηλαδή, μιλούμε για πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Αυτό που ακούγεται ως τεφά, έτσι μια κουβέντα γενικώς και ορίστως, είναι τμήματα επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού. Όταν δηλαδή ομιλούμε το πώς πρέπει να μπαίνει κάποιος εκεί, είναι ακριβώς η ίδια σκέψη, οι ίδιες προϋποθέσεις, το πώς πρέπει να μπαίνει κανείς να γίνεται γιατρός, δικηγόρος, μηχανικός, οτιδήποτε άλλο. Μιλάμε για το επιστημονικό επίπεδο, το ανώτατο και για μια μεγάλη τομή που έχει γίνει από το 1983, που και το θέμα του γυμναστή, του καθηγητή της φυσικής αγωγής έχει γίνει πανεπιστημιακή υπόθεση μαζί με όλη την αναβάθμιση της σχετική της παιδείας. Αυτό είναι. Πάνω σε αυτά που λέτε, κύριε Υπουργέ, το ένα βήμα, όπως είπατε, είναι η εισαγωγή των παιδιών στα πανεπιστήμια. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν και αυτές καθευθές οι σπουδές μέσα στο πανεπιστήμιο. Έχουν πάρθει παράλληλα μέτρα για την αναβάθμιση των σπουδών στα ΤΕΦΑ.